Τσουχτερά πρόστιμα έρχονται για 1,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και για 1 εκατομμύριο μοτοσυκλετιστές. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τώρα αυτό το θέμα έχει πολλές διαστάσεις. Καταρχήν, θέλαμε 4 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι ανασφάλιστοι, ποιοι δεν είναι και να αποσταλούν τα ειδοποιητήρια. Σε τι φάση είμαστε τώρα? Ο νόμος ψηφίστηκε το 2013. 4 χρόνια μετά βρισκόμαστε στη φάση να βγουν τα ραβασάκια. Πρέπει να πω ότι είναι, νομίζω, μια, αν μου επιτρέψετε οικονομικά, μια τραγωδία 4 χρόνια να μην εφαρμόζεται ένας νόμος. Η επίσημη δικαιολογία σήμερα είναι ότι υπάρχουν αυτοκίνητα κυρίως παλαιών ετών, πριν του 2000, τα οποία πιθανά να έχουν αποσυρθεί και φοβούνται τέλος πάντων μην βγουν ως ανασφάλιστα και βγουν τα ραβασάκια. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμη και αυτό να συμβαίνει. Συγγνώμη, το κράτος δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό? Μάλλον το κράτος δεν τα έχει όλα αυτά μηχανογραφημένα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα πολύ παλιά χειρόγραφα. Χειρόγραφα ήταν. Και θα πρέπει να γίνει μια δουλειά. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα ότι ο καθένας θα καταλάβει ότι ακόμη και αν υπάρχουν αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να βγουν. Φαίνεται ότι η Γενική Γραμματεία προετοιμάζεται να βγάλει έναν αριθμό μέσα στον Απρίλιο, δηλαδή πιθανά 100.000, να δει τι προβλήματα υπάρχουν τέτοιου είδους και μετά να βγει συνολικά. Θέλω όμως να σας πω, κυρία Μαυραγάνη, δύο θέματα που νομίζω ο τηλεθεατής πρέπει να τα ακούσει. Παρακαλώ. Τι σημαίνει ανασφάλιστο στον δρόμο? Ανασφάλιστος στον δρόμο, καταρχήν, δεν μπορεί κάποιος με ένα όχημα να κυκλοφοράει ανασφάλιστος, γιατί οι κίνδυνοι που υπάρχουν για αυτόν που μπορεί αύριο να έρθει σε μια σύγκρουση είναι τεράστιοι. Θυμίζω, αν κάποιος χτυπήσει κάποιον και είναι ανασφάλιστος και αυτός αιμορραγεί, πεθαίνει, θα σκεφτεί ότι υπάρχει το αστικό και το ποινικό. Θα τον παρατήσει να πεθάνει, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Και να θυμίσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι προσφάτως αυτή την τραγική ιστορία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με το κοριτσάκι το 14χρονο, ο νεαρός, ήταν και χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Ναι. Εδώ προσθέτω ακόμα ότι σκεφτείτε, πέρα από την οδύνη και τον πόνο μιας οικογένειας, τα όποια χρήματα χρειάζεται είτε για να γίνει καλά κάποιος, είτε τέλος πάντων αν ο άνθρωπος χαθεί, θα κάνει να τα πάρει 5 με 7 χρόνια να ασφαλίσει το επικουρικό, γιατί το επικουρικό ήδη χρωστά 700 εκατομμύρια. Πρέπει να πω ακόμη και για την πολιτεία. Για την πολιτεία χάνονται κάθε χρόνο 50 εκατομμύρια που είναι οι φόροι αυτών των οχημάτων που θα πηγαίνουν στην πολιτεία. Ποσό. Και 250 εκατομμύρια η ασφαλιστική βιομηχανία. Όμως, εμένω στο θέμα το κοινωνικό. Στο κοινωνικό θέμα το μεγάλο ζήτημα είναι ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ανασφάλιστα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης. Και κυρίαρχα να πω ότι κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφοράει στον δρόμο. Καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Και εδώ πατέντα πρωτιά στα αρνητικά. Ακριβώς, ναι. Δεν υπάρχει. Και το δεύτερο. Και το κυριότερο είναι το κοινωνικό θέμα. Είναι μια κινητή βόμβα ένα αυτοκίνητο να ασφαλίσει στον δρόμο. Και παρατηρούμε ότι πάντα τα μεγάλα τροχαία, τα προβλήματα που μετά δημιουργούνται είναι κυρίως από ανασφάλιστα που, όπως εξήγησα, θα τον παρατήσει να πεθάνει. Γνωρίζοντας πολλές φορές, απάνθρωπο μεν, τις συνέπειες που έχει λόγω του ανασφάλιστου. Άρα λέτε ότι είναι περισσότερος ο αριθμός των εγκαταλείψεων γιατί είναι ανασφάλιστα οχήματα? Βεβαίως, και ο οδηγός φοβάται. Και γιατί, προσέξτε, το επικουρικό θα στραφεί εναντίον του. Θα ασκήσει τον αγωγικό δικαίωμα να πάρει τα χρήματά του πίσω, θα έχει δίκες και σωστά έχει. Γιατί ένας που δηλώνει πολλές φορές, ακούμε λαϊκίστικα, δικαίωμα με έναν ασφάλιστος. Ναι. Θα πρέπει να τοποθετήσει στην τράπεζα 1,5 εκατομμύριο, που είναι οι ζημιές που μπορεί να προξενήσει, λέμε, αυτό που έχει βγει σε όλη την Ευρώπη, ένα ποσό, και μετά μπορεί. Αλλιώς δεν έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί το όχημα. Σωστό. Με κανένα λόγο ανασφάλιστο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Θεωρείτε ότι τώρα, επιτέλους, που μετά από 4 χρόνια ξεμπλοκάρει κάπως η διαδικασία, θα μπορέσει να το πατάξει το κράτος? Ο κύριος Πιτσιλής, τελευταία φορά που τον επισκεφτήκαμε σε ένα επιμελητήριο, Γενικός Γραμματέας Εσόδων, μας είπε ότι μέσα τον Απρίλιο θα ξεκινήσει. Εμείς ευελπιστούμε να τελειώσει και να ξεκινήσει να τελειώσει γρήγορα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω κάτι δημόσιο, γιατί επί 4 χρόνια παίρνουμε υποσχέσεις για το πότε ξεκινάει και δεν ξεκίνησε ποτέ. Και βεβαίως να πούμε ότι το πρόστιμο είναι 250 ευρώ για ανασφάλιστα οχήματα και έχουν 8 μέρες οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν το πρόστιμο και 150 για τάξεις. Και 1000 για τα φορτηγά. Έτσι. Σας ευχαριστώ.